Σε όλους ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τους εμπλεκόμενους από την τεχνική υπηρεσία και τη διεύθυνση επιχειρησιακού έργου που είναι και επιβλέποντες του έργου αλλά και εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας, είναι η ενημέρωση, η πλατιά αντικειμενική, βάσιμη και αληθής ενημέρωση για το έργο, το μεγάλο έργο του Άλσους Ανεμόμυλου Γαρίτσας. Θα παρουσιαστεί συνοπτικά η μακέτα με το τι περιλαμβάνει το έργο αυτό, ώστε να υπάρχει ευρεία ενημέρωση. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντηθούν τόσο από εμένα όσο και από τον Αντιδήμαρχο, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο αυτό, οι ερωτήσεις σας, οι απορίες ή ό,τι άλλο τεθεί. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, πολύ μεγάλο έργο, που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως γνωρίζουμε όλοι ήδη, είναι ένα έργο που εδώ και δεκαετίες είναι αιτούμενο τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης διαχρονικά, όσο και της κοινωνίας της Κέρκυρας, όλων των ηλικιών των συμπολιτών μας. Καταφέραμε μετά από πολλές περιπέτειες, είναι η αλήθεια, να πάρουμε και τις τελευταίες εγκρίσεις, να γίνει διαγωνιστική διαδικασία, να έχουμε οριστικό ανάδοχο και να έχει ήδη συμβασιοποιηθεί το έργο εδώ και κάποιους μήνες. Είναι έργο που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, η συνολική ανάπλαση 36.000 τετραγωνικών μέτρων που αφορά και τα δύο άλση Γαρίτσας και Ανεμομήλου. Ευχαριστούμε πολύ και το έχουμε ξαναπεί όλες τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις για ό,τι έκαναν μέχρι σήμερα, που θεωρήσαμε απόλυτο καθήκον και προτεραιότητά μας να το ολοκληρώσουμε και να είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή της υλοποίησης. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να το προασπίσουμε τόσο η αιρετή, η τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, αλλά και οι φορείς και η κοινωνία των πολιτών, γιατί είναι έργο της κοινωνίας και έργο για την κοινωνία. Και σε αυτό δεν χωράει εκπτώσεις, δεν χωράει παραπληροφόρηση, δεν χωράει λάσπη, δεν χωράει δυσφήμιση, δεν χωράει μικροπολιτική και αντιπολίτευση. Ένα τόσο σημαντικό έργο, ένας πνεύμονας πρασίνου για την υγεία, για το φυσικό, για το πολιτιστικό περιβάλλον και για όλους τους συνδημότες μας, που θα είναι ο κυριότερος πνεύμονας πρασίνου στο νησί και στην πόλη μας, δεν χωράει αντιπολίτευση. Το λέω και το επαναλαμβάνω με κεφαλαία γράμματα. Θα δώσω το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την συνοπτική παρουσίαση και κατόπιν είμαστε στη διάθεσή σας, όπως είπα, για ερωτήσεις ή οποιαδήποτε απορία. Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίσω όσον αφορά την παρουσίαση για τη συνέντευξη τύπου θα δοθεί για το Άλσος. Να πω βεβαίως ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης είχε δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής δελτίο τύπου που παρουσιαζόταν τα σχέδια και κάποια προοπτικά, έτσι ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί στην πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης το δημοσιεύσατε στα site σας αλλά και στη τηλεοπτική σας εκπομπές. Εγώ θα πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο όσον αφορά το έργο που εκπονείται, γιατί η μελέτη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και θα κάνω μια μικρή περιγραφή για να καταλάβει ο κόσμος τι θα γίνει στο Άλσος Ανεμομήλου Γαρίτσας. Η παρούσα μελέτη αφορά ουσιαστικά παρεμβάσεις ήπιας μορφής με στόχο την αναζωογόνηση και τον εξυγχρονισμό του Άλσους, έτσι ώστε να είναι λειτουργικός και αισθητικά προσιτός. Περιλαμβάνει τρία υποέργα: την προμήθεια εξοπλισμού του Άλσους Γαρίτσας Ανεμομήλου, το έργο διαμόρφωσης ανάπλασης Άλσους Γαρίτσας Ανεμομήλου και το έργο της αρχαιολογίας, όπου περιλαμβάνονται οι εργασίες για την επίβλεψη του έργου κατά την εξέλιξή του. Στο Άλσους Γαρίτσας θα υλοποιηθεί σημειακή τροποποίηση εξωτερικής διαδρομής πεζοδρόμου Άλσους Γαρίτσας, σύμφωνα με τις ανάγκες και την οργάνωση νέου σχεδιασμού. Θα απαιτηθούν άρση επανατοποθετήσεων των υπαρχόντων λίθινων κασπέδων και σε λίγα σημεία και η τοποθέτηση λόγω φθοράς των παλαιών. Σε ένα μεγάλο τμήμα του πεζοδρόμου από την κολόνα Ντούγκλας έως την Παιδική Χαρά τοποθετείται λίθινο κράσπεδο και επίστρωση με πλάκες τύπου σινιών ακανόνισης, κάτι που έχει ήδη προχωρήσει ο εργολάβος και το τοποθετεί, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία με την υπάρχουσα κατάσταση. Στο χώρο
που έχει απομείνει η ασφαλτόστρωση δίπλα στο αντλιοστάσιο θα γίνει εσκαφή και τοποθέτηση τσιμεντένιων και βόλιθων όμοιων με τους υπάρχοντες στο υφιστάμενο ποδηλατόδρομο. Θα γίνει οργάνωση του πλατώματος ανάπαυσης και παιχνιδιών από την εσωτερική πλευρά της υφιστάμενης γεφυρούλας. Ο χώρος της λίμνης ανακατασκευάζεται, αφαιρείται πλήρως το σχυρόδεμα και γεμίζει με κλοκάλα και χώμα. Από την εσωτερική πλευρά διαμορφώνεται πλάτωμα με πλακόστρωση, όπου τοποθετούνται καθιστικά και τραπέζια για σκάκι και μπριτζ. Ως συνέχεια της πεζής διαδρομής από την πλευρά της θάλασσας δημιουργείται χώρος πρασίνου με νέες φυτεύσεις. Οι εργασίες βελτίωσης της υφιστάμενης παιδικής χαράς στο άλσος Εμβαδού 846 τετραγωνικών περίπου περιλαμβάνουν την χωροθέτηση ενός μεγάλου παιχνιδιού και αντικατάσταση όλων των παλιών οργάνων. Η παιδική χαρά στις πλευρές οριοθετείται από φυτοφράχτη. Τοποθετούνται νέα φωτιστικά σώματα, ένας διάδρομος με κεραμικό ή κυβόλιθος. Γίνεται κατασκευή νέας πίστας σκέιτ σε χώρο με έκταση περίπου 900 τετραγωνικά, ο οποίος γυτνιάζει στο γήπεδο μπάσκετ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η επίστρωση του χώρου γίνεται με τσιμεντοειδές και το μέγιστο ύψος της ράμπας από το δρόμο είναι 1,80. Δηλαδή από το πάλκο είναι 80 εκατοστά, θα το δείτε και στις κατόψεις. Στο υφιστάμενο γήπεδο καλαθοσφαίρισης αφαιρούνται οι παλιές μπασκέτες και αντικαθιστούνται με νέες καινούργιες Ολυμπιακού τύπου. Γίνεται νέα επίστρωση δαπέδου από ελαστικό αθλητικό δάπεδο που εφαρμόζεται με βάση τον ασφαλτοτάπητα επί του εφθαρμένου υπαρχόντος. Κατασκευή νέου περιμετρικού στοιχείου από σκυρόδεμα για τον εγκυβωτισμό του αθλητικού δαπέδου, εγκατάσταση νέων φωτιστικών στήλων και προβολέων και τοποθέτηση καθιστικών. Επίσης, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων για την υπαίθρια άσκηση σε χώρο βόρεια του γηπέδου μπάσκετ. Η χωροθέτηση των οργάνων γίνεται ελεύθερα στο χώρο που είναι σπασμένο με χλωροτάπητα. Αντικατάσταση των σιδερένιων πάγκων με νέους από μέταλλο και κατασκευή νέων καθιστικών από μπετό σε διάφορα σημεία του άλσου σύμφωνα με την περιγραφή της μελέτης προμήθειας και τις εγκρίσεις που έχουμε πάρει βεβαίως από την αρχαιολογία. Πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του δικτύου. Το δίκτυο είναι παλαιωμένο και χρήζει αντικατάσταση με τοποθέτηση φωτιστικών σε στήλους, τετράμετρους σε όλο το χώρο και πεντάμετρους σε αθλητικούς χώρους, σύμφωνα με τη φωτοτεχνική μελέτη. Τα φωτιστικά οροφής που προτείνονται είναι λιτά και απέριτα. Ο φωτισμός γίνεται με λάμπες LED για οικονομία. Επίσης τοποθετούνται 10 προβολείς δαπέδου, οι οποίοι φωτίζουν σημειακά σημαντικά δέντρα. Αυτό είναι και το φωτιστικό. Τοποθέτηση νέων κάδων, οι κάδοι που τοποθετούνται είναι ίδιας μορφής με τους υπάρχοντες και εγγυημένος από την εφορία αρχαιοτήτων για όλη την παλιά πόλη ή τσιμεντένιοι κυλικής μορφής. Οι εναπομείναντες χώροι πρασίνου αναβαθμίζονται με την εγκατάσταση χλωτάπητα στα τμήματα που βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του και στα τμήματα που βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά και τοποθετείται αυτόματο πότισμα όπου απαιτείται από τη μελέτη. Στα τμήματα πρασίνου προς τη θάλασσα φυτεύεται σε όλο το μήκος το φυτό μπούζι που θα δώσει και χρώμα. Στα μεσαία τμήματα προτείνεται η φύτευση του φυτού λίπια σε όλο το μήκος. Σε όλο το μήκος των διαδρόμων και των μονοπατιών ο χώρος οριοθετείται με μπορντούρα από πιξάρια. Όσα δέντρα έχουν απομείνει επί του παραλιακού πεζοδρομίου εκριζώνονται, διότι εκτός ότι δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των πεζών και των αμπέα, που ευθύνονται και για τις βλάβες στην υφιστάμενη πλακόστρωση. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο φυτεύονται ανά 8 μέτρα νέα δέντρα, όπως είναι η κουτσουπιά και άλλα. Ανακατασκευή της πλακόστρωσης του παραλιακού πεζοδρόμου του Άλσους Γαρίτσας. Θα υλοποιηθεί με την άρση φθαρμένων πλακών κρασπέδων και την επανατοποθέτηση των κρασπέδων, τη τσιμεντόστρωση ελαφρώς με οπλισμένο σκυρόδωμα κτλ. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί και η κοπή και η εκρίζωση των παλιών δέντρων και, που είναι στο πεζοδρόμιο, διότι το ριζικό σύστημα καταστρέφει την επιφάνεια του πεζοδρόμιου και εμποδίζει τη διέλευση αμαία και γονέων με καροτσάκια κτλ. Στην άκρη του πεζοδρομίου δύναται να τοποθετηθούν εμπόδια στάθμευσης ανά 3 ή 4 μέτρα, διότι η παράνομη στάθμευση του πεζοδρομίου ήταν και η αιτία της καταστροφής του πεζοδρομίου της Γαρίτσας. Είναι πολύ σημαντικό να ελευθερωθεί αυτό το πεζοδρόμιο από τα οχήματα. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την ορθή χρήση και λειτουργία του πάρκου και της πρόσβασης κατοικίνων ζώων, εφόσον είναι δεμένα.
στο δημοτικό χώρο του Άλσους γίνεται σημειακή τροποθέτηση εσωτερικής διαδρομής πεζόδρομου Άλσους σύμφωνα με τις ανάγκες και την οργάνωση του νέου σχεδιασμού. Θα απαιτηθούν άρση των υπαρχόντων λίθινων κρασπέδων και διασταύρωση με κεραμικό υλικό και κράσπεδα, διάστρωση, συγγνώμη, με κεραμικό υλικό και κράσπεδα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέχρι την περιοχή που χωροθετείται ο τόπος συγκέντρωσης και εκδηλώσεων θα υλοποιηθεί επισκευή της υφιστάμενης πλακόστρωσης. Εκεί στην αποστροφή του λόγου κάποιοι αναφέρουν ότι θα γίνει θεατράκι. Δεν γίνεται θεατράκι, γίνεται χώρος εκδηλώσεων. Τα υπόλοιπα μονοπάτια που είναι εγκυβωτισμένα με λίθινο κράσπεδο θα επιστρωθούν με σταθεροποιημένο κεραμικό υλικό. Είναι αυτό το υλικό ειδικό, όπως είναι στην Ακρόπολη, όπως μπαίνει σε πολλά πάρκα και άλση. Σημαντικό είναι οι εργασίες βελτίωσης υφιστάμενης παιδικής χαράς στο Άλσο Ανεμομέλου, ευωδών 620 τετραγωνικών, και τροποποίηση της εισόδους. Η παιδική χαρά θα ορίζεται από περίφραξη, όπως είπαμε, όπως και στο μπάσκετ, και αποφυτεύσεις περιμετρικά. Χωροθετείται ένα νέο πολυόργανο εντός της παιδικής χαράς. Αντικαθιστώνται τα παλιά όργανα και με σύγχρονα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την αισθητική της περιοχής. Το δάπεδο διαστρώνεται με χυτό υλικό, χλωτάπιτα και επίστρωση με κεραμικό υλικό, διότι σήμερα είναι καλυμμένο από τα μαρίσια άμμο, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους επισκέπτες. Θα υλοποιηθούν περιμετρικές φυτέψεις, νέα φωτιστικά σώματα και καθιστικά. Επίσης, ο χώρος 3x3 καλαθοσφαίρης επιστρώνεται με αθλητικό τάπητα και τοποθετείται και μία μπασκέτα. Τελειώνοντας, θα υλοποιηθεί η κατασκευή νέων καθιστικών και πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, και θα αντικατασταθούν οι κάδοι απορριμμάτων ομοίως με το Άλσος Γαρίτσας. Κατασκευή γηπέδων παιχνιδιού BOTS. Πρόκειται για γήπεδα με ειδικό πατητό χωμάτινο αγωνιστικό χώρο, περιμετρικό στοιχείο εγκυβωτισμού από σκυρόδημα, περιπετρικές ξύλινες πόντες και διαγραμμίσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στο χώρο αυτό, κοντά στα γήπεδα, τοποθετούνται δύο τραπέζια και για επιτραπέζια αντισφαίρηση πικ-πονγκ. Διαμόρφωση του χώρου εκδηλώσεων, αυτό που λέμε, ότι στην αποστροφή του λόγου μας ορισμένοι το λέμε θεατράκι, δεν είναι θεατράκι, είναι χώρος εκδηλώσεων για προβολές, διαλέξεις και άλλα. Με την κατασκευή τριών κερκίδων με φυτευμένο πρανί στην πίσω πλευρά, από εμφανές λευκό σκυρόδειγμα, λιθοδομή, δημιουργία χώρου εκδηλώσεων και φωτισμό. Το μέγιστο ύψος της κατασκευής είναι 1,35, είναι χαμηλό, και δημιουργείται ένα πρανές στο πίσω μέρος, όπου φυτεύεται με χλωτάπιτα και άνθη. Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής ενηλίκων για την επέθρια άσκηση στο χώρο μεταξύ της παιδικής χαράς και της τουαλέτας. Τοποθέτηση, όπως είπαμε, και στο Άλσος Γαρίτσας ενημερωτικών πινακίδων για την εύθυνη λειτουργία του χώρου. Στο χώρο με το χλωτάπιτα, πριν το χώρο των εκδηλώσεων, τοποθετείται μεγάλο καθιστικό περίπου 2,5x4,5 κατασκευασμένο από λευκό τσιμέντο. Όσα λίγα δέντρα έχουν μαρκαριστεί από τους γεωπόνους επί του παραλιακού πεζοδρομίου εκριζώνονται ή μεταφυτεύονται, διότι εκτός που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των πεζών και των αμαία, ευθύνονται και για τις βλάβες στην υφιστάμενη πλακόστρωση. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο φυτεύονταν 8 μέτρα νέα δέντρα, όπως η κουτσοπία και άλλα. Όλοι οι ευκάλυπτοι κλαδεύονται και όσοι είναι επικίνδυνοι για τους διερχόμενους ή άρρωστοι αφαιρούνται. Θα σας διαβάσω και την εισήγηση της υπηρεσίας Πρασίνου, η οποία είναι πολύ λίγο, που λέει ακριβώς τα δέντρα τα οποία θα αφαιρεθούν. Στο παρτέρι το μικρό που είναι στο κόμβο Δεσίλα, ο χώρος Πρασίνου, και κλείνοντας το παρτέρι αυτό, αναβαθμίζεται με εγκατάσταση χλωτάπιτα και εποχικά παρτέρια. Στη μέση περίπου χωροθετείται ένα καθιστικό, αντικαθιστάται συνολικά ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τη μελέτη ηλεκτροφωτισμού. Σε όλους τους χώρους εκριζωθούν τα ενοπομείνοντα τμήματα των κορμών από τους φοίνικες που έχουν ήδη αφαιρεθεί επειδή αρρώστησαν. Στο προηγούμενο διάστημα είχαν φύγει αρκετοί φοίνικες καθότι τους είχε φάει το κόκκινο σκαθάρι. Παρτέρι κόμβος προς τον Ναυτίλο, ο χώρος Πρασίνου στον παρτέρι αναβαθμίζεται με τη συντήρηση επέκταση φυσιόμενου βραχόκηπου. Στη μέση περίπου από το υπάρχον θα τοποθετηθεί φωτιστικό, σύμφωνα με τον ηλεκτροφωτισμό. Όσον αφορά τα κτίρια τώρα, να μην πλατιάζω, γίνονται εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου των τουαλετών, τόσο στη Γαρίτσα όσο και στον Ανεμόμυλο, με πατητή τσιμεντογωνία και πλακάκια πρώτης διαλογής. Εξωτερικά χρωματίζεται και τοποθετούνται πλαίσια για την ανάρχηση των φυτών, έτσι ώστε να μην φαίνεται το κτίριο, αλλά να φαίνεται μια ωραία φύτευση γύρω από το κτίριο.
Το ίδιο γίνεται και στον ανεμόμυλο, τοποθετούνται φωτισμός και επενδύονται η προσβασιμότητα. Η περίφραξη έχουμε πει ότι θα γίνει περίφραξη με φυτεύσεις σε όλες τις υποδομές σχεδόν του άλσους, τόσο στις περιφράξεις όσο και στα χτίρια. Ο φωτισμός έχει εκπονηθεί, γιατί είναι κάτι που ακούστηκε πάρα πολύ, έχει εκπονηθεί μελέτη φωτισμού για όλες τις νησίδες, η οποία είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όποτε ζητηθεί με βάση αυτή συντάχθηκε η παρακάτω τεχνική έκθεση, που φωτίζεται στο σύνολό του το άλσος εσωτερικά και περιμετρικά. Είναι με σύγχρονα φωτιστικά, καθότι τα παλαιά είναι παροχημένης λειτουργίας και δαπανούν πάρα πολύ ρεύμα. Αυτή είναι η τεχνική περιγραφή πολύ περιληπτικά. Αποτυπώνεται στα σχέδια τα οποία αναλυτικά έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία με την Επιτροπή των Αρχιτεκτώνων και των Μηχανολόγων αλλά και των Γεωπόνων. Ξεκινάμε από εδώ. Όπως βλέπετε έχουν μαρκαριστεί τα δέντρα τα οποία θα αφαιρεθούν, ορισμένα από αυτά. Είναι εδώ η παιδική χαρά, είναι η λιμνούλα που αφαιρείται και τοποθετείται χώρος για καθιστικού. Είναι το υπαίθριο γυμναστήριο, το γηπεδάκι μπάσκετ που αναβαθμίζεται με είσοδο πλέον. Είναι το χώρος του skateboard, όπως βλέπετε από τα 44.000 τετραγωνικά που είναι το άλσος, μόνο τα 900 τετραγωνικά απασχολεί το skateboard, είναι καταπράσινο το άλσος, δεν αφαιρούνται όλα αυτά τα δέντρα τα οποία αναφέρονται ελάχιστα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου και αυτό θα σας το εξηγήσουν οι γεωπόνοι γιατί. Εδώ είναι ο χώρος εκδηλώσεων, ο οποίος δεν είναι θεατράκι, το ξαναλέω στην αποστροφή του λόγου, κάποιοι το λένε για θεατράκι, αλλά είναι χώρος εκδηλώσεων. Είναι πλακόστρωτος, είναι υφιστάμενος πλακόστρωτος, επιδιορθώνεται και απλά τοποθετούνται κερκίδες. Είναι τα γηπεδάκια, τα σύγχρονα γηπεδάκια Πεντάν και Μπότσε. Ναι. Είναι το γηπεδάκι μπάσκετ 3-on-3. Είναι η παιδική χαρά. Είναι το υλικό, αυτό το φυσικό υλικό. Κουρασανίτ. Είναι ένα ειδικό υλικό για να μην μπει πλακόστρωση, αλλά να φαίνεται ζωντανό σαν χώμα, αλλά είναι κοκκινοπού χρώματος. Ναι, χώμα είναι, το οποίο δεν δημιουργεί λάσπες κτλ. Είναι η εικόνα του πάρα πολύ ωραία για άλση. Και φυσικά φυτεύονται 153 νέα δέντρα, χιλιάδες φυτά άνθη και αρκετά θάμνη και λουλούδια. Όπως διαπιστώθηκε και πιστεύω ότι έχει διαπιστωθεί ήδη από την πλειοψηφία και των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης αλλά και των φορέων που έχουν διαβάσει και έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το τι προβλέπεται σε αυτόν τον πλήρη εξοραϊσμό και την αναβάθμιση του άλσους Γαρίτσας και Ανεμομήλου. Ουσιαστικά με 5 κουβέντες έχουμε ένα άλσος που σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο, είναι αφημένο στην τύχη του, αφημένο στη φθορά του χρόνου και των καιρών, με συντηρήσεις, με αυτεπιστασία που κάθε δημοτική αρχή όσο μπορούσε και όσο είχε τις δυνατότητες έκανε, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποιητικά, δεν είναι επαρκή, δεν αξίζουν στην κοινωνία, δεν αξίζουν σε αυτό τον εμβληματικό χώρο και δεν αξίζουν και στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό ακριβώς αυτονόητο είναι να έγινε και η προσπάθεια και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση και να έρθουμε στο σημείο αυτό να εκπονείται και να είναι σε εξέλιξη αυτό το μεγάλο έργο. Το πριν και το μετά λοιπόν είναι οι αδιάψευστες. Τα διάψευστα δεδομένα που έχουμε για το τι θέλουμε. Θέλουμε ένα άλσος εγκαταλελειμμένο, βανδαλισμένο, χωρίς κανονισμό, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους λειτουργίας, αφημένο να συνεχίσει να είναι αφημένο στους καιρούς, ειδικά σε μία περίοδο που η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει την πόρτα μας και τη χτυπάει όλο το χρόνο. Και γιατί μιλάω για την κλιματική αλλαγή? Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Από όπου και αν αυτές προέρχονται με οποιαδήποτε σκοπιμότητα, γιατί όπως είπα τέτοια έργα που απευθύνονται στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές και γίνονται για την κοινωνία, δεν επιτρέπεται να αποτελούν πεδίο προσωπικών συμφερόντων ή πολιτικών, μάλλον μικροπολιτικών και αντιπολιτευτικών αντιπαραθέσεων.
Λέμε λοιπόν ότι θα βγουν, ξεκινήσαμε με 180 δέντρα. Πήγαμε στα 150, πήγαμε στα 105. Όπως θα σας βεβαιώσουν δύο γεωπόνοι και ο γεωπόνος του έργου, με πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοια έργα, και ο προϊστάμενος στην υπηρεσία Πρασίνου, ο κύριος Ζάραγκας, που τον ξέρει πολύ καλά η τοπική κοινωνία και έχει δώσει δείγματα γραφής για τη δουλειά του και για το μεράκι του. Αυτή τη στιγμή, ένα-ένα τα δέντρα που πρέπει να φύγουν, ούτως ή άλλως, έχουν ελεγχθεί, έχουν τσεκαριστεί, έχουν μαρκαριστεί, έχουν πάει οι ίδιοι ο κύριος Ζάραγκας με όλους τους ενδιαφερόμενους, δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, επικεφαλής παρατάξεων, όσοι το επιθύμησαν και το ζήτησαν, και με απλούς πολίτες και φορείς, και τα έχουν δει ένα-ένα τα δέντρα αυτά, και μπορώ να σας πω ότι και ένα μικρό παιδί διαπιστώνει γιατί πρέπει να φύγουν. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι και κανένα έργο ανάπλασης και εξοραϊσμού να μην κάναμε στο Άλσος, τα συγκεκριμένα δέντρα που είναι επικίνδυνα, που είναι αφυδατωμένα, που είναι άρρωστα, που είναι ξερά, που είναι κούφιοι οι κορμοί τους και μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας βλέποντας τις κουφάλες τους κορμούς, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να φύγουν για λόγους δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και για να προστατεύσουμε ακριβώς το περιβάλλον και την αισθητική του πάρκου. Γιατί δεν θέλουμε ένα πάρκο με ξερά δέντρα, αρρωστημένα και εγκαταλελειμμένο απλά για να υπάρχει, και γι' αυτό ενεργούμε ώστε το Άλσος να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα στολίδι για όλο το νησί και για την Κέρκυρα και όχι μόνο. Άρα να τελειώσει ο μύθος του ξεριζωμού δήθεν των δέντρων. Κανείς δεν είναι, έχει κανένα βίτσιο να βγάζει δέντρα. Μεγαλύτερη και αν θέλετε αναστάτωση προκαλούν στο έργο, διότι λειτουργεί και μετά πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, φυτεύσεις το ένα το άλλο. Άρα βγαίνουν τα απαραίτητος, αυτά που είναι απαραίτητα να φύγουν για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας και για κανέναν άλλο λόγο. Και μπορεί ο καθένας να τα διαπιστώσει και εσείς οι ίδιοι ο καθένας ατομικά. Επίσης, αυτό που φάνηκε είναι ότι μπαίνει παντού γκαζόν. Μπαίνουν 153 νέα δέντρα. Άρα αν θέλετε και σε αναλογία, από τα άρρωστα και τα αφυδατωμένα που φεύγουν και τα κούφια, μπαίνουν 3 καινούρια. Και παραπάνω ίσως η αναλογία, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής υπηρεσίας και της οδηγίας που έχουν δοθεί, θα φύγουν ακόμα λιγότερα και από 50 δέντρα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί παραπληροφόρηση μιλάμε. Μπαίνουν λοιπόν 153 νέα δέντρα, 10.000 λουλούδια φυτά και αρωματικά φυτά, πάνω από 500 νέοι θάμνοι. Όλες οι αθλοπαιδίες, όλες οι χώροι εκδηλώσεων φυτεύονται περιμετρικά και δημιουργείται φράχτης με φυσικό υλικό και με φυτικό υλικό. Μπαίνουν παντού φυτικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, για να κάνει ο καθένας τον περίπατό του. Υπάρχουν χώροι πρασίνου, εκεί που είναι η γέφυρα και το πλάτωμα, το τσιμεντένιο. Βγάζουμε το τσιμέντο και γίνεται χώρος αναψυχής και πρασίνου, με τραπέζια για σκάκια, για σκάκι και bridge. Δύο καινούργιες, ολοκένουργιες, υπεσύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο γυμναστήριο για τους ενηλίκους. Δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα διπλό, ένα μονό. Χώρος εκδηλώσεων. 8 γήπεδα πεντάν, ένα γήπεδο μπότσε, πινκ πονκ, δύο γήπεδάκια πινκ πονκ, νέα φωτιστικά, νέα παγκάκια, ανακαίνιση πλήρως των τουαλετών και για αμαία, αναβάθμιση όλων των ήδη φυστάμενων κτηρίων αισθητικά με φυτικό καμουφλάζ, ώστε να φαίνονται και αυτά και να ενσωματώνονται στην αισθητική και στο φυσικό περιβάλλον του Άλσους. Και από εκεί και πέρα γίνονται και παντού υποδομές για πρόσβαση αμαία και στους διαδρόμους και στα πεζοδρόμια και για τυφλούς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι κάποιος τουλάχιστον παράλογος για να μην θέλει αυτό το έργο. Διαφορετικά, αφήστε μας να πιστεύουμε ότι υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είτε είναι ίδιο συμφέρον, είτε είναι μικροπολιτικό και αντιπολιτευτική σκοπή. Και θα το επαναλάβω. Σε αυτό λοιπόν όλο το έργο, που θέλουμε να το προσφέρουμε στην κοινωνία της Κέρκυρας, νομίζω ότι, όπως είπα, δεν χωράνε φωνές λάσπης, αντιπολίτευσης, δυσφήμισης, ψεύδους και παραπληροφόρησης.
Και καλό τον οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για όσα λέμε, να έρθει να ενημερωθεί προσωπικά ο ίδιος και επί τόπου στο έργο και στα γραφεία των τεχνικών υπηρεσιών. Δεν συγχωρούμαστε πλέον να μένουμε αδρανείς, να μην ενημερωνόμαστε για τη ζωή μας και για το τι θα γίνει στην καθημερινότητά μας και το τι θα παραλάβουν τα παιδιά μας, για την ποιότητα ζωής και το βιωτικό επίπεδο το δικό μας, γιατί από αυτά εξαρτάται το βιωτικό μας επίπεδο, όταν το παίζουμε ευαίσθητοι για το περιβάλλον, το πολιτιστικό και το φυσικό. Άρα να έρθει ο καθένας να ενημερωθεί και μετά μπορεί να εκφράσει όποια άποψη θέλει, να την ακούσουμε, να τη σεβαστούμε, να υιοθετήσουμε και πολύ πολύ καλές προτάσεις, αν μπορούν να γίνουν τώρα, γιατί το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και καταλαβαίνετε ότι πολύ 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 λίγες μικροαλλαγές μπορεί να γίνουν και όχι να βγαίνουμε να φωνασκούμε. Και η πλειοψηφία των πολιτών που το θέλει αυτό το έργο, το διεκδικεί και αγωνίζεται διαχρονικά με την αυτοδιοίκηση και σήμερα μαζί μας που είμαστε Δημοτική Αρχή, δεν πρέπει να μένει σιωπηλή. Πρέπει να βγει, να το αγκαλιάσει και να το διεκδικήσει μαζί μας το έργο αυτό και να αγωνιστεί μαζί μας για την υλοποίησή του. Και ας σταματήσουν οι φωνές, όπως είπα, για ένα έργο που απευθύνεται στο καλό κοινό και στο δημόσιο συμφέρον. Και επειδή σε ένα χρόνο και κάτι είναι οι εκλογές, έλεος πια. Μην τα βλέπουμε όλα ως αντιπολίτευση. Δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία στον τόπο αν ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές το εκλαμβάνουμε για αντιπολίτευση και για εκμετάλλευση προεκλογική. Δεν αξίζει στον τόπο αυτό, δεν αξίζει στο καθήκον που έχουμε αναλάβει, στην εμπιστοσύνη και στην τιμή που μας έχουν δώσει οι πολίτες. Όποιος θέλει να ετοιμαστεί για τις εκλογές έχει δικαίωμα να το κάνει. Με επιχειρήματα, με σχεδιασμό, με αντιπροτάσεις και με λόγο πολιτικό που να απευθύνεται σε όφελος των πολιτών και του τόπου. Όχι με παραφιλολογίες, όχι με λάσπη, όχι με δυσφήμιση. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες για να σηκώνουν τέτοιες συμπεριφορές και χαρακτηρισμούς. Ας σεβαστούμε επιτέλους τους θεσμούς, ο καθένας το ρόλο μας και οι ενεργοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, να βγει και να διεκδικήσει τα έργα που πρέπει να διεκδικήσει για τη ζωή της και για το μέλλον της. Δεν πρέπει κανείς να μένει αδρανής. Στη γειτονιά μας υπάρχει ένας πόλεμος. Ερχόμαστε από υγειονομική κρίση. Θα γνωρίσουμε άσχημες εποχές. Η πόλωση, η μυσαλλοδοξία και ο ανθρωποφαγισμός ας τελειώσει για τέτοια πράγματα που απευθύνονται στο κοινό καλό. Και είναι μέσα στη σκοπιμότητά σου και στη λειτουργικότητά του, γιατί λες ότι θέλω να έχω τέτοιες δράσεις, τέτοιες αθλοπαιδείες κτλ. Αν πας να το αλλάξεις, είναι ουσιώδη μεταβολή. Που σημαίνει ότι αλλάζει όλο το έργο, που ξαναθέλει εγκρίσεις από όλους, από ΚΑΣ, από Συμβούλιο Έργων, από Αρχαιολογία, από Δασικό, που σημαίνει ότι τίναξες το έργο, γιατί δεν σου βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα για να ξαναπάρεις εγκρίσεις. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε με χίλιες επιφυλάξεις πάλι να γίνει, γιατί ξαναθέλει εγκρίσεις. Είναι εντός του πεδίου του έργου, εντός του κάδρου του έργου, στα 36.000 τετραγωνικά μέτρα, να κάνεις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, που και αυτό πάλι με χίλιες επιφυλάξεις και ερωτηματικά, γιατί ξαναθέσεις εγκρίσεις. Δηλαδή να πεις ότι θα βάλω το γήπεδο του μπάσκετ δίπλα, θα βάλω το γήπεδο του αυτού δίπλα. Αφουγκραζόμενοι και τον τελευταίο δημότη, όσο... Και ας μην σκέφτεται αυτή τη στιγμή καθαρά, ας μην είναι ενημερωμένος όπως πρέπει, τα αφουγκραζόμαστε όλα. Γι' αυτό ακριβώς και έγινε και το αίτημα, όπως αποφάσισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, καλός ή κακός το κρίνει η κοινωνία, να ακυρωθεί το υποέργο. Καταλαβαίνετε, σας απαντάω γιατί δεν μπορεί να ακυρωθεί. Γιατί η ακύρωση σημαίνει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, της λειτουργικότητας και της σκοπιμότητας του έργου. Και όταν θα έρθει να ελέγξει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πει βάσει της μελέτης σου έπρεπε να κάνεις 1, 2, 3, 4, 5. Πού είναι το πέμπτο? Μιλάμε για ουσιώδη μεταβολή. Και να επαναλάβω ότι υπήρχε στη μελέτη εδώ και δεκαετία το συγκεκριμένο. Δήμαρχε, να προσθέσω κάτι, είχε συγγνώμη. Και συγγνώμη. Εδώ πέρα ναι, βλέπετε δείξτε αυτό. Τα πεζοδρόμια που είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα. Όμως η φωτογραφία είναι 14/9/17. Τι σημαίνει, βλέπετε τους φοίνικες. Έχουν πέσει όλοι. Εδώ είναι το επίμαχο σημείο που έχει κοπεί αυτό το δέντρο εδώ, το οποίο έχει σαπίσει, αυτό εδώ. Και φυσικά θα σας δείξω και το υγιές δέντρο που φαίνονταν υγιές, αλλά τελικά δεν ήταν υγιές. Και μέσα ήταν ακούφι. Και έπεσε στον επαρχιακό δρόμο. Θα το δείτε εδώ τώρα, να το δείτε. Πώς. Οι φοίνικες αυτοί κόπηκαν το 18. Πώς. Που ήταν η αρρώστια 17. Με το 17-18. Με το κόκκινο σκαθάρι. Μπράβο. Ναι. Άρα δεν
απομειώνεται πολύ το 101. Γιατί όταν συντάχθηκε η μελέτη δεν είναι κάτι δυναμικό. Την κάνεις, εγκρίνεται και βρίσκεις τις εξελίξεις μετά. Α, ωραία. Να, αυτό το δέντρο εδώ. Ναι. Αυτό έπεσε στον επαρχιακό δρόμο. Δεν το έλεγε κανείς όμως ότι, είναι, ότι δεν είναι υγιές. Αν δεν ξέρεις, πρέπει να είσαι γεωπόνος. Είναι μεγάλος αριθμός στη σειρά. Και αυτή είναι πριν 5 χρόνια. Φανταστείτε. Πώς έχει διαβρωθεί το πεζοδρόμιο και έχει αλλοιωθεί όλη η φυσική. Και έπεσε. Επίσης, ναι. Να πω κάτι. Για μένα το σημαντικό, γιατί είπαμε το πριν και το μετά, θέλουμε αυτό που υπάρχει σήμερα ή θέλουμε κάτι αναβαθμισμένο όπως μας ταιριάζει. Είναι ο κανονισμός. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ κανονισμός λειτουργίας όπως υπάρχει σε όλα τα πάρκα του κόσμου. Όχι, ο κανονισμός εκπονείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συντοχρόνως με την ανάπλαση, ο κανονισμός θα είναι έτοιμος πριν. Θα εγκριθεί ο κανονισμός από τις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό μας Συμβούλιο και μετά θα υπάρξει και η παράδοση του έργου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας είμαι άγνωστος. Το όνομά μου είναι Μανώλης Κλαπαδάκης, εκ Κρήτης ορμόμενος και λίγο κουζουλός. Είμαι γεωπόνος και ασχολούμαι από το 1970 που τελείωσα τη γεωπονική της Αθήνας με ειδικότητα ανθοκομεία, δενδροκομεία, κυποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίου από τότε μέχρι τώρα και την περίοδο της Χούντας, μόλον ότι έτρωγα ξύλο, ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Μέχρι και τώρα, στα 76 και κάτι. Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλά έργα, δημόσια, ιδιωτικά, μελέτες και επιβλέψεις. Θα σας πω το άλσος στο Φλίσβο, περίπου 1000 στρέμματα, το Αττικό άλσος στην Αθήνα, 800 δεν θυμάμαι, ένα πάρκο στο θέρετρο αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού στην Αγία Μαρίνα, βέβαια είχε κάτι πρανή που τα φυτέψαν, περίπου 2.000 στρέμματα, 100 γήπεδα κτλ. Στην περιοχή σας το 1991 συμμετείχα στο γήπεδο που φτιάχτηκε εδώ πέρα. Αυτά έτσι για... Είναι κάτι που πέρας μου το έκανα για να επιζήσω, είναι κάτι που μου αρέσει. Θα σας πω, μη βιάζεστε. Λοιπόν, από την επίσκεψη που έκανα, τη μελέτη την έχω ξεψαχνίσει. Η πρώτη εντύπωση όταν είχα έρθει το Φεβρουάριο με τον συνάδελφο εδώ πέρα, αντιμετώπισα ένα πάρκο ατάκτο ερημένο, χωρίς καμία κυποτεχνική αρχή και κανόνα τοπίου, γερασμένο, τελείως άχρωμο. Δεν υπάρχει ένας θάμνος κάθε μήνα να έχει ένα χρώμα, διότι στο πάρκο, στο άλσος, όπως θέλετε πέστε το, εκείνο που μετράει είναι η εναλλαγή των χρωμάτων σε όλη τη διάστημα, το διάστημα των 12 μηνών. Επικρατήσανε, για κάποιους λόγους προφανώς, μόνο οι ευκάλυπτοι, υπάρχουν μόνο 10 είδη από την πληθώρα των δέντρων και των θάμνων που μπορούσαν να εγκατασταθούν και μπορούν να εγκλιματιστούν στο κλίμα της Κέρκυρας. Το κάθε φυτό θέλει το κλίμα του. Μου έκανε εντύπωση ο παραλιακός δρόμος που λέγανε, ας πούμε, για δεδροστοιχεία. Αυτή δεν είναι δεδροστοιχεία. Οι δεδροστοιχείες έχουν κάποια στοιχεία. Είναι 2 ή 3 είδη, εναλλάσσονται, αλλάζει το σχήμα, αλλάζει το χρώμα, ώστε να οριοθετούν ένα χώρο. Ο τίτλος του έργου λέει «Ανάπλαση του άλσους». Σε αυτό το άλσος, το οποίο είναι πέρα από γυρασμένο και τα λοιπά, κατ' εμέ, αν το αφήσετε έτσι, παραπάνω από 15 χρόνια, θα έχετε μόνο τους ευκαλύπτους και κάποια μακρόβια φυτά. Θάμνη και τα λοιπά, δεν βλέπω. Ή τα πιο χαμηλά δέντρα. Επομένως, η ανάπλαση αφορά τα πάντα. Δέντρα, θάμνους, αναρριχόμενα κτλ. Στον παραλιακό δρόμο, επειδή τα έχω μετρήσει μαζί με τον κύριο συνάδελφο, όπως είπε και η Δήμαρχος, θα κοπούνε αυτή τη στιγμή 35 δέντρα, διότι είναι επικίνδυνα.
Και θέλω να σας θυμίσω ότι πριν ένα μήνα στην Κρήτη σκοτώθηκε άνθρωπος από δέντρο που έπεσε. Πριν 15 μέρες στις Σέρες σκοτώθηκε άλλος. Λοιπόν, εγώ και ο συνάδελφός μου σαν υπεύθυνοι, τέτοια ευθύνη, όχι δεν την παίρνω, θα τα κόψω τα 35 και αν στην πορεία διαπιστώσω, διότι δεν είναι μόνο μακροσκοπικά, πρέπει να το δεις το δέντρο, να το ψάξεις, να έχεις την εμπειρία που ο φλοιός του αποφλοιώνεται και τα ξυλοφάγα έντομα το έχουν φάει όλο και είναι μία σωλήνα. Όταν λοιπόν βρέξει και μετά ακολουθήσει 5-6 μποφόρ, φύγανε αυτά. Εάν θέλουν κάποιοι κύριοι να θρηνήσετε θύματα, ναι. Εγώ προσωπικά δεν το ανέχομαι. Λοιπόν, οι επεμβάσεις που θα κάνουμε σε όλο το χώρο περιλαμβάνουν στον παραλιακό δρόμο θα φυτευτούν 125 δέντρα. Σύμφωνα με τη μελέτη πάντοτε, εάν εκεί που πρέπει να μπει υπάρχει ένα άλλο φυτό το οποίο το διατηρήσαμε, δεν θα μπει. Όμως με τη μελέτη εφαρμογής που έχουμε κάνει είναι αυτά, τα οποία τα έχουμε επιλέξει με την υπηρεσία. Στο δυτικό τμήμα προς το εσωτερικό, όπως λέγεται Αθηναγόρα, κάπως έτσι, εκεί γίνεται οριοθέτηση του πάρκου με περίπου και στον Ανεμόμυλο και στη Γαρίτσα, με θάμνους είδος πυξός, είναι ένα χαμηλό γύρω 40-50 πόντους, που είναι 1100 κομμάτια. Στις παιδικές χαρές, σύμφωνα με τον καινούριο κανονισμό της ΕΟΚ, επειδή απαγορεύεται το σειρματόπλεγμα για τα παιδιά, μόνο όπως είναι προς τα κάτω για λόγους αυτοκινήτου, θα μπουν θάμνοι και στις δύο παιδικές χαρές 900 τεμάχια. Αυτά μπορεί να παίξουν συν και πλην. Τα υπάρχοντα κτίσματα, όπως τα έδειξε ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι πεδίο, όπως το λένε, μάθησης όσοι κάνουν γκράφιτι. Η πρότασή μας είναι, το λέει μέσα και η μελέτη, και υπάρχουν και στον προϋπολογισμό, να ντυθούν με αναρριχόμενα, τα οποία θα είναι αϊθαλή. Αϊθαλέ σημαίνει ότι όλο το χρόνο έχει πράσινο. Συγγνώμη, μπορεί να το ξέρετε, αλλά οφείλω να σας το πω. Θα είναι αϊθαλή, τα οποία θα ξεκινάει η άνθησή τους από το Δεκέμβριο και θα φτάνει μέχρι τον άλλο Δεκέμβριο. Ώστε περπατώντας, που είπε μια κυρία, είναι χώρος ξεκούρασης και θέασης, αντί να βλέπετε το γκράφιτι, εκτός αν σας αρέσουν, θα βλέπετε πράσινο, κόκκινο, όποιο χρώμα συμπαθάτε τέλος πάντων. Θα δημιουργηθεί ένας ανθώνας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα συγκεκριμένο παρτέρι που λέει η μελέτη, περίπου 200-250 τετραγωνικά, όπου θα σχηματιστούν, όποιος έχει πάει στη Γαλλία έχει δει, υπάρχουν πάρα πολλοί κήποι εκεί, θα μπουν διάφορα ανθόφυτα τα οποία αλλάζουν άνοιξη και φθινόπωρο. Αυτά είναι, ας πω, για 3-4 μήνες, δεν είναι παραπάνω. Είναι πρόσθετη δουλειά για το συνάδελφο, αλλά έτσι είναι η μελέτη. Στο άλσος του Ανεμόμυλου, όπου κυριαρχούν οι ευκάλυπτοι, οι οποίοι είναι ένα πολύ δύσκολο φυτό, για πολλούς λόγους. Από κάτω θα φυτευτούν 10.000 αρωματικά φυτά. Όταν πηγαίνεις σε ένα πάρκο, πέρα από το χρώμα, τη διαφοροποίηση του ύψους, παραδείγματος χάρη το σχήμα της κλέουσας είναι κρεμοκλαδές. Το κυπαρίσι είναι ορθόκλαδο. Αυτό στο μάτι κάνει μια ωραία αισθητική οπτική εικόνα. Ενώ τώρα βλέπετε μόνο ευκαλύπτους. Θα μπουν λοιπόν από κάτω αυτά τα αρωματικά. Παραδείγματος χάρη το δεντρολίβανο το ξέρετε. Τη λεβάντα την ξέρετε, που όταν ανθίσει, αν έχετε δει στο Παρίσι που κάνουν, γιατί η λεβάντα είναι αρωματικό φυτό, το παίρνουμε και κάνουμε, εγώ τουλάχιστον χρησιμοποιούσα στα νιάτα μου τότε που έλεγα ότι ήμουν ωραία, αλλά δεν ήμουν τελικά. Λοιπόν,
Εκεί άμα δείτε την άνθηση τον Μάιο μήνα, είναι ένα μοβ ανάλογο, γιατί έχουν έτσι. Είναι κάτι που δεν το έχετε δει. Συγγνώμη που μπαίνω σε κάποιες λεπτομέρειες, θέλω. Δεν προχωράω παραπέρα. Θα σας πω ότι έχω προτείνει σε κάποια παρτέρια να γίνει ροδόνας. Ροδόνας σημαίνει ένα παρτέρι, ας πούμε 200 τετραγωνικά, που θα έχει 5-10 τριανταφυλλιές δενδρόδης. Όταν λέω δενδρόδης, μην φανταστείτε κανένα δέντρο. Γύρω στο 1-1,5 το πολύ 2 μέτρα. Και από κάτω θα μπουν θαμνώδεις διάφορες. Οι πολύφορες, αυτές με τα πολλά μπουμπούκια και τα. Αν φυσικά το εγκρίνει η υπηρεσία. Εγώ το κάνω σαν γεωπόνος και με την εμπειρία μου σαν πρόταση. Ερχόμαστε τώρα το χωράφι σας, να το πω χωράφι γιατί έτσι το είδα εγώ, είναι χέρσο. Έχει μέσα αυτοφυή βλάστηση περίπου μισό μέτρο, ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, αυτό θα φύγει, θα καλλιεργηθεί το χώμα, θα εμπλουτιστεί με οργανοχουμικά, γιατί έχει να πέσει, δεν ξέρω αν έχετε λιπάνει συνάδελφε, πρέπει να έχει να λιπανθεί μερικά χρόνια και θα σπαρεί χλωοτάπητας και άλλα είδη φυτοταπίτων περίπου 20 στρέμματα. Και εδώ θα πω κάτι που με ενόχλησε. Είδα μία ταμπέλα που λέει όχι στην τσιμεντοποίηση. Όταν λοιπόν ο χώρος πρασίνουν 26 στρέμματα και τα 20 γίνονται γκαζόν και τα υπόλοιπα 6 είναι φυτά, πού θα μπει το τσιμέντο, μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Θα γίνει ένα σύστημα άρδευσης, σχεδόν ο χλωτάπητας θα ποτίζεται με αυτόματο σύστημα, αναδύονται τα μπέκ και ψεκάζουν και μετά ξαναμπαίνουν μέσα για λόγους προστασίας. Τα δε φυτά θα φωτίζονται με ένα επίγειο σύστημα με σταγόνες, ώστε να υπάρχει οικονομία νερού στο 1/3 εάν τα ποτίζαμε με το χέρι ή με εργάτες. Είναι τεράστια οικονομία και υπόψη, ένα λεπτό, υπόψη ότι ο πόλεμος, ο τρίτος παγκόσμιος θα γίνει για το νερό. Όχι για την κλιματική αλλαγή, γιατί μερικοί το παίζουν οικολόγοι και περιβαντολόγοι. Προσέχτε. Για την εργολαβία, για το πράσινο είμαστε έτοιμοι. Εάν όμως υπάρχουν τέτοιες διακοπές, είναι εις βάρος σας. Εντάξει. Εμείς έχουμε ένα νόμο που είναι η μελέτη μας. Έχουμε μια υπηρεσία με την οποία μέχρι στιγμής συνεργαζόμαστε καλά. Μπορεί να τσακωθούμε στο μέλλον, δεν έχει σημασία. Τα έργα έτσι είναι. Αλλά όταν υπάρχουν οι επιτίδιοι ουδέτεροι, συγγνώμη που μπαίνω τώρα σε άλλα χωράφια, διότι τα έχω αντιμετωπίσει σε 100 έργα αυτά. Στο τέλος όμως γυρίσανε και λέει εντάξει μωρέ δεν έγινε και τίποτα, φωνάξαμε λίγο. Δεν είναι έτσι όμως. Όσον αφορά την εξέλιξη της εργολαβίας, μπορεί να σας απαντήσει ο ανάδοχος του έργου, είναι και επιβλέποσα μηχανικός εδώ και η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών, να σας πει ότι για τα χρονοδιαγράμματα κτλ. Όσον αφορά όμως την ευθύνη την έχει ο ανάδοχος, και παρακαλώ αν θέλετε να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκεστε και πού δραστηριοποιήσετε αυτή τη στιγμή. Το έργο εξελίσσεται κανονικά, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα υπόγεια δίχτυα σε όλο το άλσος της Γαρίτσας. Έχουν φτιαχτεί κάποιοι πεζόδρομοι, έχουν υλοποιηθεί οι πεζόδρομοι και έχουν ξεκινήσει τα δύο ΒΣΕ και της Γαρίτσας και του Ανεμόμυλου. Και έχουν γίνει και όλα τα κλαδέματα που προβλέπονταν από τη μελέτη. Κλαδέψαμε όλα τα δέντρα και προχωράμε παρά τις εν γέννη δυσκολίες του θέρους, γιατί υπάρχει μια τρομερή κίνηση και δεν θέλαμε να, μπας περιπτώσει, ενοχλήσουμε πολύ, με σκοπό να επιταχύνουμε τις εργασίες αυτή την περίοδο, ώστε να βάλουμε στόχο να υλοποιηθεί κατά το δυνατόν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που μας έχει θέσει η σύμβασή μας και το οποίο το σεβόμαστε και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο ουσιαστικά.
Βεβαίως έχουμε αρκετά προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε και πιστεύουμε ότι θα, τελικά θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε στο χρονοδιάγραμμα το που μας έχει, ναι, που προβλέπεται.